Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει με γνώμονα την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος και του συμφέροντος του λαού, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη που έγινε υπό την Προεδρία του για τις τιμές των υγρών καυσίμων. Μετά τη σύσκεψη, στην οποία πήραν μέρος οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας κ. Χριστοδούλου, Οικονομικών κ. Παλαιοκρασάς, Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. Ανδριανόπουλος, ο Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σκανδάλης και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο Πρωθυπουργός δήλωσε. Η σύσκεψη έγινε εν όψη της εφαρμογής της πολιτικής απελευθερώσεως των υγρών καυσίμων και του νόμου τον οποίο η κυβέρνηση προετοιμάζει με στόχο να τον ψηφίσει πριν από το τέλος του έτους. Θεώρησα χρήσιμο να ακούσω τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων, δηλαδή των δηληστηρίων, των εταιριών εμπορίας, ξένων και ελληνικών, των εκπροσώπων των πρατηριούχων και των εκπροσώπων των βιτιοφόρων. Είχαμε μια δημοκρατική συζήτηση, ελεύθερη, άνετη, ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Η κυβέρνηση εν όψη των απόψεων που ακούστηκαν θα προχωρήσει με στόχο, όπως εμείναμε άλλωστε σύμφωνοι όλοι, την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος και του συμφέροντος του λαού. Αυτά ήθελα να σας πω. Αποφάσεις δεν ελήφθησαν. Ήταν μια επικοινωνία η οποία επεβάλλεται και για λόγους δημοκρατικής τάξης αλλά και για λόγους σκοπιμότητας, διότι πάντοτε από τις σκέψεις αυτές η κυβέρνηση κάτι ακούει το ωφέλιμο από τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τα θέματα γιατί τα ζουν καλύτερα από ό,τι τα ξέρουμε εμείς. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της σημερινής σκέψης. Σε ποιο σημείο σκαλώνει το θέμα? Δεν θα σας πω, ασφαλώς δεν υπάρχει ομοφωνία όπως καταλαβαίνετε όλων των παραγόντων, αλλά σε τελική ανάλυση αυτό που θα βγει ως νόμος θα υπηρετεί, όπως είπαμε, το κοινό συμφέρον, θα είναι οπωσδήποτε σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΟΚ, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βαδίσουμε αντίθετα προς την πολιτική της ΕΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποια ευελιξία να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το κάνουμε με βάση τα ελληνικά συμφέροντα και τις ελληνικές ιδιαιτερότητες. Από εκεί και πέρα θα εκτιμήσουμε τις απόψεις που ακούσαμε και θα αποφασίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δηλώσεις μετά τη σύσκεψη εκ μέρους των εκπροσώπων των ιδιωτικών δηληστηρίων έκανε ο κ. Βαρδής Βαρδινογιάννης. Έγινε πραγματική ανταλλαγή απόψεων χωρίς καμία κατάληξη. Και είπαμε θα ξανασυζητούμε οι φορείς με τους υπουργούς κτλ. Και θα ξαναπούμε τις απόψεις. Ο καθένας έλεγε τα δικά του. Γιατί τα δικά του εννοεί τις απόψεις τα έλεγε. Δεν υπάρχει καμία κατάληξη πάντως. Σημαντική πρόοδος στην δημοσιονομική διαχείριση διαπιστώνει η αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και εκτιμά ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας μέσα στο 1992. Στο ενημερωτικό σημείωμα που συνέταξαν οι ελεγκτές της κοινότητας επισημαίνεται σημαντική μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος αλλά και η στέρηση στο προβλεπόμενα φορολογικά έσοδα. Τα έσοδα αυτά από 25,8% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος που ήταν το 1990 θα αυξηθούν σε 27,2% το 1991. Το πρωτογενές έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 5% επί του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος που ήταν πέρυσι στο 1,4%. Αν και τονίζεται ότι η προσπάθεια κατά της φοροδιαφυγής δεν μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα, οι εισπράξεις από 63 δισεκατομμύρια το 1990 έφτασαν τα 100 δις εφέτος. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κ. Ευθύμιος Χριστοδούλου, δήλωσε ότι το ενημερωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας τίνει προς την πλευρά της αυστηρότερης αντιμετώπισης του προβλήματος. Επεσήμανε όμως τις θετικές για την πορεία της οικονομίας μας εξελίξεις που υπογραμμίζονται στην έκθεση των ελεγκτών της κοινότητας. Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Χριστοδούλου διέψευσε ότι η κυβέρνηση πρόκειται να προχωρήσει στη λήψη πρόσθετων φορολογικών ή άλλων μέτρων. Σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι όποιες ωρεοποιήσεις και αν επιχειρεί η κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική, το γεγονός είναι ένα. Κανένας στόχος της για το 1991 δεν επιτεύχθηκε και κανένα μέτρο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, είτε γιατί δεν εφαρμόστηκε, είτε γιατί ήταν ανεπιτυχές. Αυτό που μένει είναι η σκληρή μονόπλευρη λιτότητα, καταλήγει η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας, η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της αναφέρει αφού ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ με την δημαγωγική πολιτική της οκταετίας τους, που τελικά συνοψίστηκε στο ευκλές σύνθημα «Τσοβόλαδο στα όλα», οδήγησαν την οικονομία της χώρας στο βάραθρο, ισχυρίζονται σήμερα ανεδέστατα ότι η οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι μονόδρομος προς τον κρεμό.
Αλλά αυτή ακριβώς είναι η κλασική μέθοδος του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου, να κατηγορεί τους άλλους για τα δικά του κατορθώματα. Δεν θα υπάρξει αύξηση στις τιμές των τροφίμων και των άλλων προϊόντων που προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος του χρόνου. Την δέσμευση αυτή ανέλαβαν οι εκπρόσωποι των μεγάλων καταστημάτων στη συνάντηση που είχαν με τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας κ. Χριστοδούλου και Εμπορίου Βιομηχανίας κ. Ανδριανόπουλο. Σύμφωνα με τον τιμάριθμο που καταρτίζουν οι ίδιοι επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ, οι τιμές των προϊόντων τους έχουν αυξηθεί έως σήμερα γύρω στα 12% και ως το τέλος του χρόνου δεν θα ξεπεράσουν το 13 με 14%. Ας δούμε όμως τι είπε για το θέμα αυτό της δέσμευσης στην ΕΤ2 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ, κ. Κώστας Βερόπουλος. Μέλη του Συνδέσμου θέλησαν να βοηθήσουν το Υπουργείο, Εμπορίου και την Εθνική Οικονομία βεβαίως, με το να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις τιμές αυτές οι οποίες υπάρχουν σήμερα, σταθερές μέχρι το τέλος του χρόνου και ή δυνατόν και περισσότερο από το τέλος του χρόνου. Αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνει, εφόσον βέβαια έχουμε την βοήθεια και τη συμπαράσταση από τη βιομηχανία. Μπορώ να πω ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό μας την έχει υποσχεθεί η βιομηχανία. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή όλα τα σούπερ μάρκετς? Εφόσον οι μεγάλες μονάδες συμφωνούν στη γραμμή αυτή, οι μικρότερες μονάδες λογικά πρέπει να πάνε μαζί και να ακολουθήσουν, διότι πάντοτε αυτό γίνεται στην πράξη στο τέλος. Για 5 μήνες θα μείνουν σταθερές και οι τιμές για την αγορά των αυτοκινήτων. Τη δέσμευση αυτή ανέλαβαν οι εισαγωγείς αυτοκινήτων, οι οποίοι όμως διευκρίνησαν ότι η σταθεροποίηση αυτή θα εφαρμοστεί εφόσον δεν γίνουν εργοστασιακές αυξήσεις ή δεν προκύψουν συναλλαγματικές διαφορές. Στη σημερινή φάση που διέρχεται η χώρα, η πολιτική της αποκρατικοποίησης αποτελεί μονόδρομο και μοναδικό τρόπο περιορισμού των ελλειμμάτων του δημοσίου, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου κ. Ανδρέας Ανδριανόπουλος, μιλώντας σε γεύμα που οργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Ο κ. Ανδριανόπουλος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι εργαζόμενοι, αν και πληττόμενοι οικονομικά, είναι έτοιμοι να λάβουν το μήνυμα της αποκρατικοποίησης και να συνενέσουν. Ο Υπουργός επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι υπήρξαν αποκλίσεις και καθυστερήσεις στην εφαρμογή της διακηρυγμένης πολιτικής της αποκρατικοποίησης. Θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, τόνισε ο κ. Ανδριανόπουλος, ο εξυγχρονισμός της ελληνικής κοινωνίας και όχι ο υπολογισμός των μελλοντικών ψήφων. Ελληνικής κατασκευής ήταν η χειροβομβίδα που χρησιμοποιήθηκε από τους τρομοκράτες μαζί με τη ρουκέτα για την δολοφονική επίθεση εναντίον του λεωφορείου της αστυνομίας στη Χαριλάου Τρικουπή. Από τις έως τώρα έρευνες προέκυψε ότι στον μοχλό πλήσεως έφερε τα στοιχεία αρχές 0585. Εξάλλου, οι πυροτεχνουργοί βρήκαν στον τόπο της επίθεσης και μικρά σφαιρίδια της χειροβομβίδας. Την ευθύνη για τη δολοφονική επίθεση ανέλαβε και τυπικά η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη με προκήρυξη που έστειλε σε απογευματινή εφημερίδα. Αυτοσχέδιο σε εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει στις 8.30 απόψε στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για αυτοσχέδιο μηχανισμό που πυροδοτήθηκε με βραδύφκα στο φυτίλι, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στο περβάζι των γραφείων του Δικηγορικού Συλλόγου του Ηρακλείου, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστά. Από την έκρηξη έσπασαν 3 τζάμια του κτηρίου και η ασφάλεια Ηρακλείου διεξάγει προανάκριση. Για εθνικούς και πολιτικούς λόγους, η Ελλάδα δεν μπορεί να επιτρέψει την επιβολή κοινοτικών κυρώσεων της Ιουγκοσλαβίας. Τη θέση αυτή αποσαφήνισε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Κοινότητας ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Σαμαράς. Ας ακούσουμε όμως την ανταποκριτριά μας, Έμι Παπαδοπούλου. Κυρώσεις ενάντια σε οποιαδήποτε Ιουγκοσλαβική δημοκρατία δεν είναι δυνατόν να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εφόσον η Ελλάδα διατηρεί την επιφύλαξή της για λόγους προάσπισης των εθνικών μας συμφερόντων. Αυτό είναι το συμπέρασμα που εξάγεται από το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ, που προετοίμασε την ολοκλήρωση των κοινοτικών διαπραγματεύσεων για τη Ιουγκοσλαβία, στην οποία το τελευταίο τελεσίγραφο θα σταλεί αυτή την Παρασκευή από τη Ρώμη. Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Αντώνης Σαμαράς, που ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις χθεσινές συνομιλίες στο Βελιγράδι, κατέστησε σαφές στο σημερινό Συμβούλιο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει το δικαίωμα του βέτο στη Ρώμη εάν επιχειρηθεί άμεση άσκηση περιοριστικών μέτρων για όποια Ιουγκοσλαβική δημοκρατία. Μπορούμε να τιμωρήσουμε εκείνον που παραβιάζει την εκεχηρία και όχι αυτόν που κάνει διάλογο, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς, ο οποίος επισήμανε τις καταστρεπτικές για την ελληνική οικονομία επιπτώσεις που θα έχουν τα προτινόμενα περιοριστικά για την Ιουγκοσλαβία μέτρα. Σήμερα πάντως αποφεύχθηκε συμφωνία για μέτρα ενάντια στη Σερβία και αποκλείστηκε το εμπάρκο πετρελαίου καθώς και το πάγωμα των καταθέσεων στο εξωτερικό της Τράπεζας του Βελιγραδίου. Συναγερμό σήμανε και σήμερα σε πόλεις της Κροατίας, όπου συνεχίζονται αδιάκοπα οι επιθέσεις του Ομοσπονδιακού Στρατού, ενώ και η πολεμική αεροπορία βομβάρδισε σε 65 εξόδους της στόχους σε όλα τα μέτωπα.
πυραδέχθηκε επί 2,5 ώρες σήμερα το Ντουμπρόβνικ. Στο λιμάνι αυτό της Αδριατικής, υπάλληλοι του Ερυθρού Σταυρού ήρθαν σήμερα αντιμέτωποι με μια νέα ανθρώπινη τραγωδία. Κατά τους τελευταίους βομβαρδισμούς, γεννήθηκαν στα υπόγεια καταφύγια πολλά βρέφη, ενώ και 15 εγκυμονούσες χρειάζονται αμέσως ιατρική παρακολούθηση. Όλο ένα και πιο σκληρή γίνεται η αναμέτρηση και στα μέτωπα της Ανατολικής και της Κεντρικής Κροατίας. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι πολιορκημένοι στο Βούκοβαρ, καθώς οι Ομοσπονδιακοί απέχουν μόλις 200 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Στο μεταξύ, την 1η Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί δημοψήφισμα για την ένωση του Μαυροβουνίου με τη Σερβία, όπως μετέδωσε απόψε το πρακτορείο Ταν Γιούγκ. Τρεις ημέρες πριν από την συνάντηση των Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ στη Ρώμη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πραγματοποίησε διήμερη επίσημη επίσκεψη στη βάση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στη Νάπολη. Ας ακούσουμε όμως την ανταπόκριση της Αθανασίας Σινιαλάκη από τη Ρώμη. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Γιάννης Βαρβιτσιώτης, από την επίσκεψή του στη βάση ΝΑΤΟ της Νάπολης, που ιδρύθηκε το 1951 και ελέγχει την νότια περιοχή της Ευρώπης. Ελλάδα, Τουρκία και Ιταλία. Αμέσως μετά την αφήξή του χθες, ο κ. Βαρβιτσιώτης μίλησε με τους Έλληνες στρατιωτικούς της βάσης. Τμήματα στρατού απέδωσαν σήμερα τιμές στον Υπουργό Άμυνας κατά την επίσημη επίσκεψή του στο χώρο των δυνάμεων ΝΑΤΟ. Παρουσία υψηλών αξιωματούχων, επικεφαλής των οποίων ο Αμερικανός ναύαρχος Τζόναθαν Χάου, διοικητής των δυνάμεων Νοτιού Ευρώπης, του ταξίαρχου Καρακώστα, του Έλληνα πρέσβη στην Ιταλία Γεωργίου και του πρόξενου Νάπολης Τσαμαδού. Ο κ. Βαρβιτσιώτης επιθεώρησε τους άνδρες της ελληνικής παράταξης για να καταλήξει σε ιδιαίτερη συνάντηση με τον ναύαρχο Χάου, σχετικά με την οποία μας είπε. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε σκέψεις και απόψεις και για την κατάσταση στα Βαλκάνια και για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Και για να αποφύγω οποιαδήποτε παραποίηση η οποία ενδεχομένως θα γίνει, δεν μιλήσαμε ούτε θα μιλήσουμε για τα στρατηγεία. Ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε επίσης ότι οι συνομιλίες με τον ναύαρχο Χάου είχαν επικοδομητικό χαρακτήρα σε πολύ εγκάρδιο και φιλικό περιβάλλον. Την ικανοποίησή του για την επίσκεψη του φίλου Υπουργού Βαρβιτσιώτη υπογράμμισε από τη μεριά του ο ναύαρχος Χάου μετά τη συζήτηση επί θεμάτων μελλοντικής σημασίας και χρησιμότητας. Δεν είναι αλήθεια ότι μέσα στο 1991 θα υπάρξει μείωση του αγροτικού εισοδήματος. Αντίθετα, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις εφέτος, το αγροτικό εισόδημα θα είναι αυξημένο κατά 10%, γεγονός που θα βοηθήσει και στην κάλυψη των αδυναμιών της περσινής παραγωγής. Αυτό δήλωσε απόψε στη Βουλή ο Υπουργός Γεωργίας, κ. Σωτήρης Χατζηγιάκης, κατά τη συζήτηση σχετικής επερώτησης βουλευτών του συνασπισμού. Οι βουλευτές επέκριναν την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικής στον αγροτικό τομέα. Στην απάντηση του, ο Υπουργός είπε ότι πράγματι την τελευταία δεκαετία υπήρξε έλλειψη ορθής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ρεκόρ της χώρας μας στην απορρόφηση όλων των κονδυλίων που προβλέπονται φέτος από την κοινότητα για την γεωργία και καταλήγοντας είπε ότι οι τιμές εφέτος για όλα τα αγροτικά προϊόντα θα είναι αυξημένες σε σχέση με τις περσινές. Διακοπή για το πρωί στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο της δίκης των 33 ατόμων που συνελήφθησαν το Σάββατο στην περιοχή των Εξαρχείων ακολούν αφίσες με περιεχόμενα κατά των αστυνομικών αρχών. Η κράτησή τους συνεχίζεται. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε μια νέα μικρή άνοδο.